κατηγορία των 5 μέτρων υποδέχεται ένα νέο και πολλά υποσχόμενο ελληνικό φουσκωτό σκάφος, το Steco Rib 495. Κατασκευάζεται στην Πάτρα και προέκυψε από την εμπειρία και το μεράκι της εταιρείας Stephanatos Marine, μια κάθετη μονάδα συντήρησης, επισκευής, φύλαξης και εμπορίου σκαφών και μηχανών θαλάσσης. Ξεκίνησε το 2008 από την επισκευή και συντήρηση σκαφών και κινητήρων. Σύντομα η εταιρεία εξελίχθηκε και επεκτάθηκε, αναλαμβάνοντας την αντιπροσωπεία της Suzuki, τις πωλήσεις γνωστών ελληνικών ναυπηγείων σκαφών για την Πάτρα, την Κεφαλονιά και άλλες περιοχές του Κορινθιακού και του Ιωνίου, καλύπτοντας σε όλα τα επίπεδα επαγγελματίες του κλάδου ενοικίασης σκαφών. Η εμπειρία από τις επισκευές και ανακατασκευές σκαφών ήταν το εισιτήριο για να μπουν στη παραγωγή ενός RIB σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία όπως είναι τα 5 μέτρα. Το ζητούμενο ήταν ένα σπορ φουσκωτό ανώτερο ποιοτικά, λειτουργικό και αξιόπλο, που να μπορεί να ταξιδέψει εξίσου καλά με μικρούς κινητήρες και με προσβάσιμο κατάστρωμα, ώστε να διαμορφώνεται ανάλογα τις ανάγκες του εκάστοτε ενδιαφερόμενου αγοραστή. Επιλέχτηκε μια γάστρα με βαθύ V, η οποία προσφέρει εξαιρετική πλεύση ακόμα και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το Steco Rib 495 διατίθεται σε δύο βασικές εκδόσεις, η Cruise Edition με ξεχωριστό κάθισμα διακυβέρνησης και υποδύναμη από 70-100 ύπους και η Sport Edition, μια πιο λιτή έκδοση με την κονσόλα να έρχεται πίσω στον καναπέ αφήνοντας περισσότερο χώρο στο πλωριό τμήμα. Στη συγκεκριμένη έκδοση μπορούν να γίνουν μετατροπές ώστε το κατάστρωμα να γίνει κατάλληλο για χρήση από υποβρύχιους αλής ή για ψάρεμα. Η έκδοση Cruise αποτελεί τη στάνταρ τουριστική με όλες τις ανέσεις ώστε να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους θαλασσινή εξόρμηση. Η κονσόλα έχει τοποθετηθεί στο κέντρο αφήνοντας άνετο πέρασμα και στις δύο πλευρές. Ακολουθεί το κάθισμα διακυβέρνησης ημιόρθιου τύπου όπου χωρούν να καθίσουν δύο άτομα. Κάτω από το τριθέσιο καναπέ της Πρίμνης έχουμε ένα άπλετο χώρο για τις αποσκευές μας. Στην πιο λιτή έκδοση, η κονσόλα μετακινείται προς το κάθισμα διακυβέρνησης, διαμορφώνοντας μπροστά ένα έξτρα κάθισμα, δίνοντας μεγαλύτερη άπλα στο εσωτερικό για ψυγεία, καλάμια, ψαροντούφεκα και λοιπό εξοπλισμό. Είχαμε στη διάθεσή μας δύο φουσκωτά Steco, το ένα με κινητήρα Suzuki DF100 λοιπόν, η οποία αποτελεί και τη μέγιστη υποδύναμη σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, και το δεύτερο έκδοση Sport με τον ενισχυμένο εξολέμβιο Selva 15XS με μπλοκ αντίστοιχο 40 λοιπόν, όπου διατίθεται σε εκμισθωτές σκαφών. Η απόσβεση του Steco Rib 495 είναι παραδειγματική, χωρίς χτυπήματα και χωρίς να ακούγονται κραδασμοί ή άλλοι μηχανικοί ήχοι παρά τα τρία μποφόρ που επικρατούσαν ανοιχτά από την γλίστρα. Η γάστρα του δουλεύει γλυκά χωρίς να σηκώνει σπρέι όπως και αν ταξιδεύαμε στον αέρα, ενώ οι αεροθάλαμοι δουλεύουν στο πίσω μέρος τους προσφέροντας ευστάθεια. Σαν ταχύτητα, ενδεικτικά αναφέρουμε το Cruise Edition με την κατοστάρα τα 50 μίλια την ώρα μέγιστη ταχύτητα, ενώ στο Sport Edition, το συγκεκριμένο με τη Selva, φτάνει τα 27 μίλια την ώρα, ενώ με κινητήρα Suzuki DF60 λοιπόν, η ταχύτητα φτάνει τα 35 μίλια την ώρα. Τα Steco Rib 495 μπαίνουν δυναμικά στις διαθέσιμες επιλογές 5 μέτρων σκαφών, βάζοντας τα δικά τους στάνταρ είτε στην έκδοση Sport με τον αβέρτο χώρο που είναι ιδανικό για ψάρεμα, είτε στη Cruise με το φιλόξενο κατάστρωμα.